πράγματι στον ελληνικό οργανισμό ανακύκλωσης, στον ΕΟΑΝ. Σύμφωνα με την νομοθεσία θα πηγαίνανε τα όποια τέλη επρόκειτο να εισπραχθούν. Μέσω του πράσινου ταμείου. Ορίστε. Κύριε Σολάτο, μέσω του πράσινου ταμείου πάνε εκεί πέρα. Πάση περιπτώσει εκεί καταλήγουν πάντως, ναι. Αυτό γνωρίζω από την νομοθεσία. Εντάξει. Δεν γυρνάμε, δεν θα μαγνώσουν που θα πάνε. Άλλωστε σε κάτι χρήσιμο πάνε. Καταλήγουν πάντως στο ΕΟΑΝ. Τώρα, αν είναι μέσω πράσινου ταμείου, αν είναι με διαφορετικό τρόπο, δεν ξέρω. Αυτό λέει η συγκεκριμένη νομοθεσία του 2021. Και από εκεί βεβαίως πηγαίνει για θέματα ανακύκλωσης. Κοιτάξτε, εγώ δυσκολεύομαι να ταχθώ υπέρμαχος αυτής της απόφασης της Παιδίν. Πιστεύω ότι έκανε λάθος η Παιδίν. Εκτός αν εννοούσε κάτι διαφορετικό. Κατάργηση όμως τελών για την ταφή των αποβλήτων ως μέσο αποτροπής πρέπει να υπάρχει. Υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Το ανέπτυξα κατά την ερώτησή μου, το επαναλαμβάνω. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον επικεφαλής της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης σε κάθε περιοχή να ησυχάζει. Πρέπει να έχει το κίνητρο, πρέπει να έχει το ερέθισμα να βλέπει μια προοπτική ανακύκλωσης των αποβλήτων, ερατώσεως του όγκου και φυσικά μέσα από αυτή τη διαδικασία να επιβραβεύεται όσο καλύτερα τα πηγαίνει κανείς. Ξεκαθαρίζω κάτι. Η ΚΕΔΕ ασχολήθηκε πολύ με το θέμα. Πάρα πολύ. Είπε ότι ο υπολογισμός των τελών θα πρέπει, και το λέω πάλι το διαβάζω, κατά λέξη, διαχειλαίων Προέδρου, του κυρίου Απαστεργίου, θα πρέπει να γίνεται σε νέα βάση και να συσχετιστεί με την πορεία υλοποίησης των έργων που αφορούν την ανακύκλωση και τη διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά και σε συνάρτηση με νέες πρωτοβουλίες για την ανακύκλωση. Εμένα ως Λευκαδίτη αυτό με καλύπτει. Να συσχετιστεί με την πορεία υλοποίησης των έργων που αφορούν την ανακύκλωση. Εμείς έχουμε μια καθυστέρηση εξαιτίας δικαστικών εκκρεμωτήτων. Δεν θέλω να ανατρέξω τώρα στο παρελθόν, αλλά το σίγουρο είναι ότι το ζήτημα έχει καθυστερήσει. Με βάση λοιπόν αυτή την λογική, που δεν εξαρτιόταν από την διάθεση και από τις ενέργειες που έκαναν οι δημοτικές αρχές εδώ στη Λευκάδα, θα πρέπει να κρυφθεί διαφορετικά, όπως και κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει μια. Όχι εξατομίκευση, θα πρέπει να υπάρχει ο αλγόριθμος εκείνος που θα διαφοροποιεί καταστάσεις. Όμως σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να αφήσουμε στην ησυχία του αυτόν ο οποίος τεμπελιάζει, αυτόν ο οποίος δημαγωγεί, αυτόν ο οποίος δεν ασχολείται με τα ζήτημα, γιατί πραγματικά είναι εθνικό το ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων. Και ως εκ τούτου, το τέλος ταφής νομίζω ότι πρέπει να υφίσταται με διαφορετικό όμως τρόπο. Και πιο προσαρμοσμένο και πιο ρεαλιστικό, όπως ακριβώς τον βλέπει η ΚΕΔΕ. Τώρα, ποια είναι η θέση της ΚΕΔΕ? Το είπαμε. Οι κουβέντες που κάνει, γιατί δεν έχουν λήξει, είναι είτε η αναστολή για δύο τουλάχιστον. Τονίζω τη λέξη τουλάχιστον. Δεν σημαίνει μόνο για δύο χρόνια. Δηλαδή, όχι το 22, όχι το 23, μετά την 31η Δεκεμβρίου του 23. Και βλέπουμε. Και αν δεν πάνε σε αυτή την λογική, ο Παπαστεργίου είπε. Τουλάχιστον, αν δεν μπορούν να το δουν αυτό, τουλάχιστον για φέτος, πρέπει να γίνει απομείωση του ποσού, σβήσιμο δηλαδή, αλλά μόνο για φέτος, και φαντάζομαι θα επανέλθει και θα συνεχιστεί ο αγώνας και σε αυτή την προοπτική όλοι οι Δήμοι σε όλη την Ελλάδα πρέπει να συνταχθούν και νομίζω πως θα υπάρξει ένα ρεαλιστικό αποτέλεσμα, γιατί δεν πιστεύω ότι η κυβέρνηση έχει βουλωμένα τα αυτιά της και πρέπει να δώσουμε εκείνο το εργαλείο που χρειάζεται, να συνενέσουμε στο εργαλείο, γιατί νομίζω ότι και η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν αυτής της λογικής. Παραλληλιζόμενη βέβαια με την αντίληψη που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει λοιπόν να έχουμε τη δυνατότητα, να έχουν τη δυνατότητα οι κυβερνήσεις χωρίς αντιδράσεις να χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο και να επιβραβεύονται αυτοί που εργάζονται στην κατεύθυνση την περιβαλλοντική. Βάζω μια ανατελεία. Θέλω να ακούσω και τους συναδέλφους τους υπόλοιπους. Θα επανέλθω στη δευτερολογία. Με ευχαριστώ.